Καλημέρα σας 17 Νοέμβρη Τετάρτη του 2021 Βρίσκομαι σε παιδινό λιβάδι Μπροστά μου έχω ένα καρπόσωμα από αγκαρικούς αρβένσεις Αγαρικό των αγρών, το αρουραίο εδώ παρατηρούμε το μέγεθος του είναι περίπου μια πιθανή η του γίνεται λευκή λευκοπή με οχρό καφετιά πια μερικές φορές, φορέ και τρινοπά Πάντα στο κέντρο γίνεται ελαφρώς πιο σκούρο στο τρίψιμο της πυλιοδερμίδας και τρινίζει όχι πολύ έντονα όμως με κυρτό πυλίδιο προσωτή περίμετρο γυριστή για αρκετό διάστημα η μενοφορά επιφάνεια αποτελείται από ελάσματα τα οποία είναι πυκνά μη εφαπτώμενα στο πόδι αφήνουν κενό σε μερικές περιπτώσεις διχαλωτά πόδι κυλινδρικό ε, φαρδίτερο κάπως στη βάση όχι βολβόδι όμως δαχτυλίδι καλά ανεπτυγμένο σύνθετο από την πάνω μεριά είναι κάπως γραμμωτό από την κάτω μεριά είναι γραναζωτό κάνει έντονο γρανάζι το πόδι κάτω από το δαχτυλίδι είναι κάπως οι νόδες πάνω από το δαχτυλίδι είναι κάπως πιο λίγο ρόδινο βάση φαρδιά όπως είπαμε σε μερικές περιπτώσεις με πολύ λεπτά ριζόμορφα. Σάρκα λευκή που δεν μεταχρωματίζεται στο κόψιμο. Με ευχάριστη οσμή ε, γλυκάνισου πικραμίγδαλου και γεύση φουντουκιού. Πρόκειται για φαγόσιμο πολύ νοστιμό είδος ένα από τα πιο νόστιμα του γένους του Αγκάρικους εμφανίζεται ε, από τον Απρίλιο από τα μέσα Απριλίου περίπου έως και το Δεκέμβριο καμιά φορά και το χειμώνα εάν οι το ευνοήσουν να πούμε το πόδι σε ύψος μπορεί να φτάσει και τα 20 εκατοστά και σε φάρδος έως και τα 3 παρόμοια είδη είναι και το αγκάρικος του το αγκάρικος ουρινάσες το αγκάρικος σιλβικόλα το οποίο εμφανίζεται σε δάση κάποια άλλα παρόμοια του γένους <Και> καλά, τα οποία είναι πολύ άριθμα. Το συναντάμε σε λιβάδια δοσκοπόπια σε χορτόδης θέσεις εμφανίζεται σε σειρές κύκλους η ημικύκλια αλλά και με μονομένα. Πολύ όμορφο. Εδώ βλέπουμε τα οχροκαφετικά αλέπια. Καμιά φορά το πιλίδιο γίνεται και οι νόδες κάπως. Πολύ όμορφο. εξαιρετικό σωμα Παρόμοιο είδο τοξικό είναι το πιο κοινό δηλαδή που μπορεί να το συναντήσουμε είναι το αγκάρικος ξανθόδερμος ε, βέβαια εκείνο γίνεται πιο σωμα δεν φτάνει σε αυτές τις διαστάσεις ε, όπως το συγκεκριμένο είδος εκείνο κάνει και λευκά και γκρίζα βασιδιώματα αλλά στο τρίψιμο του πυλιδίου και ιδιαίτερα της περιμέτρου και τρινίζει πολύ έντονα και του ποδιού και του δαχτυλιδιού και στην βάση του ποδιού όταν το κάνουμε το μη και τρυνίζει έντονα ε, με απόχρωση λεμονιού με δυσάριστη αποθήκη μυρωδιά φαινόλης φαρμακείου ιωδίου που γίνεται πολύ έντονη ακόμη και στο μαγείρεμα και κάποια άλλα είδη του γένους του αγκάρικου στα οποία είναι τοξικά και είναι πολύ άρρημα πολύ όμορφο εδώ παρατηρούμε το δαχτυλίδι το οποίο είναι σύνθετο Προμείω από την κάτω μεριά είναι γραναζωτό με πυκνό γρανάζι σε σχέση με το γκάρικους ξανθοδρόμους το οποίο κάνει ε, αρή γρανάζι με λίγο στα δόντια το συγκεκριμένο το να έχει κάποια ακόμη κάνουν ε, όλα τα είδη τα φαγόσιμα του γένους του αγκάρικους τα οποία κυτρινίζουν στο τρίψιμο κάνουν ευχάριστη οσμή γλυκάνισου ή πικραμίδρα όπως συνήθως ή ακόμη και μανιταριού τα τοξικά είδη του γένους κάνουν δυσάριστη οσμή φαινόλης, φαρμακίο Ιωδίου τα οποία ακόμη και στο μαγείρεμα γίνονται πολύ αποθητικά. να πούμε ότι το πόδι στο κατώτερο τμήμα του κάνει ε, μερικές βαμβακένιες ε, υφάδες ζώνες δηλαδή οι οποίες είναι ακανόνιστες περισσότερο όμως στα βασιδιώματα τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο σε προχωρημένο στάδιο εξαφανίζονται όπως για παράδειγμα τα συγκεκριμένα εδώ βλέπουμε τις ζώνε ζώνες νυφάδες εδώ παρατηρούμε στα νεράκρα ποσούματα ότι το δαχτυλίδι από την κάτω πλευρά γίνεται γραναζωτό με πυκνό γρανάζι όπως και σε κάποια άλλα παρόμοια είδη του γένους τα οποία είναι φαγόσιμα και βέβαια και σε κάποια τοξικά στα οποία όμως γίνεται πιο αρή όχι τόσο πυκνό οδοντοτό γρανάζι όπως το συγκεκριμένο Πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.